Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε αυτή τη στιγμή στο επόμενο το θέμα. 2017, η νέα ταυτότητα. Κάρτα του πολίτη με τσιπάκι. Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση τώρα πριν λίγο στο διάλειμμα για το μοναχισμό. Θα θέλαμε πολύ να την αναπτύξουμε, πατήρ Σάβα Λαυριώτη, μαζί σας, αλλά δυστυχώς ο χρόνος αυτή την εκπομπή δεν μας το επιτρέπει. Σε μια άλλη εκπομπή θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε και για τους μοναχούς πώς ζείτε, τι κάνετε και, εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι και ο απότερος σκοπός. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο πατήρ Σάβας. Έχει ήχο? Δεν έχει ήχο ο πατήρ Σάβας ο Λαυριώτης. Δες το φίλε Χρήστο στο κοντρό ή παρακαλώ να το δει λίγο στο... να δούμε την τηλεφωνική σύνδεση. Λοιπόν, το 2017 η νέα ταυτότητα και κάρτα του πολίτη, έτσι θα ονομάζεται κατά τα άλλα, του πολίτη, του πολίτη. Είναι αυτός εδώ ο έρημος ο πολίτης αυτής εδώ της χώρας. Τι τραβάει, όλα στις πλάτες αυτού του πολίτη. Τα είχε όλα αυτός ο πολίτης. Θα του βάλουν και ένα τσιπάκι τώρα στην ταυτότητα για να τον ακούνε. Ναι. Να τον ευλέπουνε. Δεν ξέρω αν θα τον ευλέπουνε. Προφανώς. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε? Εμείς καμπάνα σας ακούμε τώρα, εσείς μας ακούτε? Λέω, λοιπόν, ακούω κανονικά. Λέω λοιπόν ότι θα μπει τώρα μια νέα κάρτα, ένα τσιπάκι στην ταυτότητα του κόσμου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και από το σύστημα το Big Brother να μπορεί να ακούει, όχι ότι βέβαια δεν μας ακούνε από τα κινητά και δεν μας καταγράφουν τώρα, να βλέπει, να εστιάζει ο δορυφόρος, να τον παρακολουθεί τις μετακινήσεις του, να καταγράφονται όλα τα δεδομένα των μετακινήσεών του, να μπορεί ενδεχομένως, σίγουρα όχι ενδεχομένως, να περνάει και βιομετρικά στοιχεία του ανθρώπου μέσα, ήριδα, αποτυπώματα, αίμα, DNA ίσως, όλα αυτά. Πώς τα βλέπετε, πατήρ Σάβα? Όλα αυτά, όπως είπατε, είναι μια προετοιμαζόμενη δικτακτορία που δεν θα έχει ξαναγίνει όμοια της, η οποία είναι ήδη σχεδόν έτοιμη να εφαρμοστεί. Φυσικά, εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στο σωτηρολογικό θέμα που έχει σχέση το τσιπάκι αυτό, διότι όλοι γνωρίζουν πια ότι γίνονται εμφυτεύσεις chip RFID, Radio Frequency Identification, τα οποία είναι επαναπρογραμματιζόμενα τσιπάκια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να περιέχουν σήμερα αυτό το πράγμα, κάποια στοιχεία, όμως την επόμενη μέρα μπορούν να σου βάλουν ό,τι θέλουν. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ κοινωνικής διαστάσεως και θρησκευτικής διαστάσεως. Μάλιστα. Το ένα έχει να κάνει με την ελευθερία του ανθρώπου, ή το τσιπάκι μέσα. Δηλαδή, όπως είπατε προηγουμένως, θα μας περιορίσει την ελευθερία μας. Δεν θα μπορεί κάποιος να έχει προσωπική ζωή, ιδιωτική ζωή. Οτιδήποτε κάνει θα περνάει από το κόσκινο. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να πάρει, έχει φωνάξει κάποιους φίλους να κάνει μια χοροσπερίδα στο σπίτι του ή μια, να πιούνε ένα κρασάκι, να πιούνε μερικές μπύρες και πάει και πάρει ένα κασόνι μπύρες, κατευθείαν αυτό θα περνιέται μέσα στο τσιπ και θα μπορούν να τον κατηγορήσουν ότι είναι αλκοολικός. Το ιατρικό του... αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το τελευταίο. Ναι, αυτό φυσικά, αλλά ξεκινάμε από τα μικρά. Ξεκινάμε από τα μικρά. Ναι, στα σοβαρά είναι, πάμε. Στα σοβαρά. Θα είναι διάφανη η προσωπική ζωή του ανθρώπου. Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε το οποίο να μην είναι γνωστό στους άλλους. Το σημαντικό όμως θέμα με το μικροτσίπ αυτό, ναι, που θα είναι εν πρώτης στην ταυτότητα πάνω και στην ουσία η ταυτότητα θα είναι το μικροτσίπ, έτσι, όχι το πλαστικό, ναι, είναι ότι θα περιέχει το δυσόνυμο αριθμό 666 και ότι χωρίς αυτό τον αριθμό δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δηλαδή, αν δεν υποκύψουμε σε αυτό το σύστημα της ταυτότητας και του όλου, της όλης του μηχανογράφησης, αυτού. Ναι, της όλης μηχανογράφησης, δεν θα μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε, δεν θα μπορούμε να έχουμε δουλειά, ασφάλεια, θα είμαστε αποκλεισμένοι δηλαδή. Κάτι που μας το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη της, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ναι. Φυσικά εκεί αναφέρεται σε φυτεύσιμο τσιπ. Μπράβο. Δηλαδή αναφέρεται ότι το χάραγμα θα είναι μέσα στο χέρι και στο μέτωπο. Και μάλιστα, αλλά, ένα χάραγμα, ναι, σωστά. Ναι, ναι, αλλά όμως το προστάδιο, η εισαγωγή του σφαγίσματος, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, θα είναι στην κάρτα. Οπότε όταν το έχεις στην κάρτα, θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι από την κάρτα τώρα πια, δεν θα κάνεις τίποτε άλλο, αντί για να το έχεις στην τσέπη σου, θα το περάσεις στο χέρι σου. Μπράβο, έτσι. Και φυσικά αυτός που θα το πει αυτό το πράγμα δεν θα είναι ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε μαριονέτα.
Ναι. Θα είναι αυτός που θα κινεί τις μαριονέτες. Θα Ακριβώς. είναι ο γιος του διαβόλου. Ακριβώς. Ο ίδιος ο Σατανάς, ο Αντίχριστος. Αυτός. Ακριβώς. Αυτός θα το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Ναι, πολλοί λένε τώρα να κάνουν εγώ μια ερώτηση που ίσως θα την κάνετε εσείς. Πολλοί λένε για ποιο λόγο είναι αυτή η κάρτα απογορευτική. Γιατί άλλοι λένε ότι θα την πάρουμε δεν είναι χάραγμα, άλλοι λένε θα την πάρουμε δεν είναι πρόβλημα, άλλοι λένε δεν είναι άρνηση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί έχει διχάσει το λαό αυτό το πράγμα και δυστυχώς δεν βγαίνουν ξεκάθαρα σήμερα οι εκκλησιαστικοί ταγοί να πούνε να ενημερώσουν τον κόσμο τι είναι αυτή η κάρτα με το τσιπάκι. Για ποιο λόγο θα είναι άρνηση, για ποιο λόγο είναι απαγορευτική και τι θα πρέπει να κάνουμε στο κάτω-κάτω. Για να δούμε τι θα αποφανθεί η Εκκλησία της Ελλάδας. Η Γιατί Εκκλησία της Ελλάδας είπε ότι θα το μελετήσουμε, περιμένουμε λέει από την ενημέρωση από την κυβέρνηση και θα αποφανθούμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Εγώ θα σας δείξω ένα περιοδικό. Λες και δεν ξέρουνε. Ναι, ακριβώς. Αυτό το περιοδικό, η Κάρτα του Πολίτη, η εισαγωγή του σφαγίσματος Άγιος Παγίος Αγιορείτης, το οποίο έχει ήδη τη δεύτερη έκδοσή του και κυκλοφορεί διαδικτυακά, έχουμε στη δεύτερη έκδοση τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Κρήτης, των Αγίων Μετεώρων και του Αγίου Όρους, που είναι ξεκάθαροι και λένε ότι ηλεκτρονική ταυτότητα με τσιπάκι και 666 δεν παίρνουν οι χριστιανοί. Τώρα, αν τώρα το γυρίσουν σήμερα, αυτό το πράγμα δεν, εμείς παραμένουμε σε αυτά που είχαν πει. Τώρα ξέρετε τι ζητάτε τώρα, το αδύνατο. Πώς? Τώρα λέω ζητάτε από τον κόσμο και γενικώς από όλους το αδύνατο. Εσείς ναι. δηλαδή μπορεί να μην το πάρετε ναι. και να μείνετε στο Άγιον Όρος ναι. και να συνεχίζετε να έχετε τροφή, φάρμακο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες βασικές ανάγκες, νερό, ρεύμα. Εδώ πέρα όμως στην κοινωνία έξω, εάν ο πατέρας δεν πάρει αυτή την παλιοκάρτα, καταλαβαίνετε ότι θα εξαφανιστεί όχι μόνο αυτός, αλλά και τα παιδιά του από προσώπου κοινωνίας. Γιατί δεν θα μπορεί κυριολεκτικά ούτε να έχει μισθό, ούτε δουλειά, ούτε περίθαλψη, και όχι μόνο αυτός, αλλά και η οικογένειά του. Και εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πτώση για τη χώρα και για όλους αυτή εδώ η κατάσταση. Και πάλι στους Έλληνες το εφαρμόζουν πρώτος πειραματόζωο, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι και η τελική ώρα της κρίσεως αυτό εδώ το θέμα, αυτή εδώ η επιβολή του Βιότσι. Είναι όμως μια πολύ τεράστια μεγάλη πτώση. Σωστά, πατήρ Σάβα Λαβριώτη? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα είναι δύσκολο μόνο για τους κοσμικούς και για τους λαϊκούς που έχουν οικογένεια. Θα είναι και για μας δύσκολο, διότι και εμείς δεν θα έχουμε χρήματα, δεν θα μπορούμε, δηλαδή θα πρέπει αναγκαστικά όταν θα έρθει αυτό το πράγμα δεν θα έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Όμως θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Διότι πολλοί λένε ότι όπως έχουμε πει και πολλές φορές και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απαγορευτικό για τον χριστιανό, γιατί είναι ο λόγος του Θεού και ο λόγος του Θεού δεν παραβιάζεται, είναι εντολή. Όμως τι πρέπει να κάνουμε? Το ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το 666 ειδικά μέσα στο χέρι μας και στο μέτωπό μας, αλλά ούτε στην κάρτα μας, στην ταυτότητά μας, το οποίο η ταυτότητα μας ταυτοποιεί, είναι το πιο προσωπικό έγγραφο που έχουμε και δεν είναι ένα απλό έγγραφο, αλλά αδεία αυτού του εγγράφου θα μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε, να έχουμε δουλειά και να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι όμως πάνω μας, είναι σε ένα κομμάτι χαρτί, έτσι. Ναι, είναι σε ένα κομμάτι χαρτί που θα μπει πάνω μας όμως. Δεν θα έρθει, γιατί να έρθει πάνω μας. Αν είναι. Το κρατάμε. Εκείνη την εποχή θα δούμε αν θα το δεχτούμε ή όχι. Εκείνη την εποχή, μετά από αυτή την κάρτα. Και βέβαια δεν θα το δεχτούμε. Και φυσικά δεν θα το δεχτούμε. Αλλά ερχόμαστε τώρα να πούμε και το πνευματικό μέρος. Γιατί είναι εύκολο να πούμε δεν θα το δεχτούμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Και εδώ είναι η Εκκλησία που πρέπει να βοηθήσει τον κόσμο. Ναι. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν τη στιγμή που δεν δεχόμαστε το τσιπάκι, δεν δεχόμαστε την κάρτα, ναι. το προχάραγμα δηλαδή, την εισαγωγή του σφαγίσματος, ναι. τι θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία καταρχήν θα πρέπει να στηρίξει τον πιστολαό. Διότι ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να δώσει να φάει ο λαός και να ζήσουμε αιώνια σε αυτή τη ζωή. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι πνευματικός. Και ο σκοπός της Εκκλησίας έχει να οδηγήσει, είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στον παράδεισο. Ωραία, και αν πει η Εκκλησία ότι εγώ καλώ όλους τους χριστιανούς να μην πάρουν την κάρτα του πολίτη, αυτό που κάνετε εσείς τώρα. Ναι. Αν βγει και το πει η Αρχιεπισκοπή και όλες οι Μητροπόλεις και τα λοιπά.
Ναι. Προφανώς και θα είναι ένα δυνατό πλήγμα. Θα τεθεί ως θέμα και στη Σύνοδο. Φυσικά. Αυτό θα, το θέμα. Θα είναι μόνο ένα δυνατό πλήγμα. Προφανώς και θα είναι ένα πλήγμα. Φυσικά, τώρα εντάξει. Αν το κάνει αυτό η Εκκλησία, δεν θα πάρει κανένας ταυτότητα. Θα είναι μία μάχη. Τώρα θα είναι κάτι... μία μάχη που θα την κερδίσουμε, διότι αν είμαστε ενωμένοι, δεν θα μπορεί κανένας να μας επιβάλλει ταυτότητα την καινούργια και θα μπορούμε να κάνουμε τις συναλλαγές μας με τις παλιές ταυτότητες. Ωραία. Φυσικά. Και για να δούμε τι θα πει η Εκκλησία. Καταλάβατε, δεν θα προχωρήσουν και στο χάραγμα. Άρα, δεν... ναι. Άρα λοιπόν όλα είναι πια στο χέρι της, των αρχηγών του κλήρου. Του Ιερονύμου για παράδειγμα, ή του Βαρθολομαίου, ή του οποιοδήποτε άλλου Μητροπολίτη θα μπορούσε και αυτός να συμμετέχει και παπά σε αυτόν εδώ τον αγώνα. Όμως πρέπει να γίνει αυτό συστρατευμένα. Ρώτησε κάτι διαφορετικά, διαφορετικά δεν έχει νόημα η όλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες που μας ακούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερχρεωμένοι στην εφορία, 85-87 δις έφτασαν τα χρέη της εφορίας προχθές, και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα έχουν και κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα να συστρατευτούν απέναντι σε αυτό το σύστημα που τους έχει βάλει κάτω και τους πατά στο λαρέκι και θέλει να τους κάνει ναι. προϊόντα, να τους βάλει χάραγμα εδώ πέρα. Άμα μπορούσαν να βάλουν στους Έλληνες barcode στο κούτελο, έτσι η ομάδα το βάζανε. Αλλά το κάνουν με έμεσο τρόπο, πάνε να το κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες θα ήταν στο πλευρό της Εκκλησίας. Αλλά πατήρ Σάββαλα Βριώτη, αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει προς εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή προς αυτούς. Προς τον Ιερώνυμο κυρίως. Ρώτησε κάτι ο κύριος Κικηδόπουλος. Ναι, αυτό ναι. είναι θέμα της Πανορθόδοξης Συνόδου. Όχι. Υπάρχει άποψη, υπάρχει εισήγηση στην Πανορθόδοξη για αυτό το θέμα. Όχι. Μ' ακούτε? Σας ναι, ακούμε, ναι. ναι. Λοιπόν, κύριε Κικηδόπουλε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αντί για να έχουμε θέματα τα οποία έπρεπε να είναι στην Σύνοδο, δεν υπάρχουν, όπως αυτό που είπατε τώρα. Ναι. Η κάρτα του πολίτη, το τσιπάκι αυτό, θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα στην Σύνοδο. Συγχνώ. Αν θέλουν να λένε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Και όμως δεν είναι, διότι είναι σχέδιο της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων να περάσει. Και όχι μόνο να περάσει η ταυτότητα με το τσιπ, αλλά θέλουν να περάσουν το τσιπάκι μέσα στο χέρι και στο μέτωπο, διότι θέλουν να μας υποτάξουν ψυχήτε και σώματι. Βλέπετε τον αγώνα που κάνουν να υποτάξουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, έτσι. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να μας υποτάξουν και την ψυχή μας και το σώμα μας. Ακριβώς, Πάτερ Σάβα. Η κυβέρνηση αυτή γι' αυτό επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά με το σημερινό που κυβερνάει, το διαχωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Οπότε ναι. δηλαδή να θεωρηθεί η ταυτότητα αυτή εντελώς μόνο πολιτική, για να μην έχει καμία ανάμειξη η εκκλησία, για να μην έχει καμία σχέση με τη θρησκεία κτλ. Δηλαδή ο διαχωρισμός, να καταλάβουν και οι απλοί πολίτες, της εκκλησίας από την πολιτεία ενέχει και αυτή την ταυτότητα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση στην πολιτεία. Γιατί να μην βάλουν το 888? Εγώ θα έπαιρνα την ταυτότητα με το 888, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ναι. Δεν είμαστε οι φανατικοί, οι φονταμεταμελιστές που δεν θέλουμε, κάνουμε φασαρία για το σύμπαν. Έχει απαντήσει σε αυτό ο κατασκευαστής του ναι. barcode και έχει πει ότι δεν γινόταν να είναι άλλος αριθμός πλην του 666, γιατί το σύστημα αρρύθμισης βασίζεται στο εξαδικό. Και, εν πάση περιπτώσει, έδωσε κάτι τέτοιες αριθμητικές εξηγήσεις. Και όταν του είπαν ότι αυτό εδώ είναι όμως γραμμένο στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το 666, είπε ότι εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό ισχύει. Δεν νομίζω. Είναι το αριθμητικό σύστημα, το οποίο, για παράδειγμα, για να το καταλάβετε, έτσι όπως να σας το κάνω λιανά, μετρήστε όλους τους αριθμούς, ξεκινήστε 1 και 2 και 3, κάνει 6. 4 και 5 και 6, μας κάνει 15, 1 και 1, 6. 7 και 8 και 9 και ούτω καθεξής. Προσθέστε τα όλα πάντα, ανά 3, και πάντα καταλήγεις στον αριθμό 6. Είναι ένα από τα αριθμητικά σύστημα. Υπάρχει το διαδικό, το εξαδικό και ούτω καθεξής. Βασίζεται πάνω στο διαδικό και στο εξαδικό η όλη φιλοσοφία
της ηλεκτρονικής αυτής λειτουργίας των υπολογιστών και της ενσωμάτωσης, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου με τη μηχανή. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι πίσω. Αυτό προσπαθεί να γίνει πίσω. Αυτή τη στιγμή οι βιολόγοι όλου του κόσμου, οι καλύτεροι βιολόγοι όλου του κόσμου και όλη η έρευνα στη βιολογία εστιάζεται στη σύνδεση των βιοτσιπ με το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Φτιάχνουν στον άνθρωπο ειδικές θύρες, πειράματα, για να μπαίνει USB θύρα και να επικοινωνεί ο υπολογιστής με τον άνθρωπο. Ναι. Καταλάβατε. Άρα είναι αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν και το έχουν κάνει. Είχαμε δει σε αυτήν την εκπομπή, είχαμε βγάλει κάτω το παρελθόν. Δεν ξέρω, ρε Χριστό, αν μπορείς να δεις τα ρεπορτάζ στο περιθώριο, τα ιστορικά ρεπορτάζ της εκπομπής μας, αν μπορείς να το βρεις. Μία ιατρική, ας το πούμε, ανακάλυψη όπου κατάφεραν έναν άνθρωπο τυφλό, ανάπηρο, κάτι, εν πάση περιπτώσει, είχε κουφό, να τον συνδέσουν με τον υπολογιστή και να του δίνουν πληροφορίες μέσω του υπολογιστή με USB στο νευρικό του σύστημα. Ναι, ναι, αυτό είναι γνωστό, ναι. Αυτό όμως είναι τεχνητή επιδίωξη του κατασκευαστή, ναι, αλλά ή της τεχνολογίας, ναι, η οποία προσαρμόζεται, κατευθύνεται σε αυτό το σύστημα. Είναι δηλαδή επιδίωξη, ανθρώπινη βούληση, βέβαια, να πάει εκεί το σύστημα. Δεν είναι κάτι μοναδικό και τυχαίο. Ο διάβολος θέλει να είναι σαν το Θεό στη γη. Αυτά λένε κάποιοι Άγιοι πατέρες. Και λέει, εμείς λοιπόν, μένουμε, κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Ναι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια επιστήμη στην Αμερική, η οποία δεν γνωρίζει, δεν είναι γνωστή. Ναι. Μας την έχει εκμυστηρευτεί κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στην NASA. Ναι. Είχε δουλέψει με κορυφαία στελέχη, τέλος πάντων μου είπε φυσικά να μην πω ποτέ το όνομά του γιατί κινδυνεύει ο άνθρωπος, ναι, είχε ρίξει στο Άγιον Όρος, λέγεται ψυχοκυβερνητική. Είναι εδώ και δεκαετίες και έχουν φτάσει σε τέτοια συστήματα και σε τέτοια τεχνολογία που, να σας πω μερικά απλά πράγματα, ακόμα και η κάρτα του πολίτη, η οποία θα έχει το τσιπάκι αυτό, το RFID chip, ναι, το επαναπρογραμματιζόμενο, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει το τσιπάκι όταν είναι εμφυτευμένο μέσα στο χέρι. Δηλαδή θα μπορεί να σου αλλάζει τον ψυχισμό, θα μπορεί να σε κάνει... τι, από το χαρτί? Από το χαρτί, όταν είναι στην τσέπη σου πάνω. Πώς θα σου εκπέμπει δηλαδή... Θα εκπέμπει αυτά τα κύματα και θα εκπέμπει συχνότητες, οι οποίες συχνότητες θα μπορούσαν, φυσικά υπάρχουν συχνότητες που είναι και θεραπευτικές. Μπορούν να θεραπεύσουν διάφορες αρρώστιες, όπως και ο καρκίνος. Αλλά αυτές οι συχνότητες θα είναι καταστροφικές για τον άνθρωπο που θα εκπέψουν. Τώρα άμα σας ακούσουν, τώρα, εντάξει, αυτά είναι πολύ τώρα προχωρημένα και στα πλαίσια της νομοσιολογίας. Αυτοί που γνωρίζουν τα ξέρουν, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω αλλού. Ναι. Θέλουμε να εστιάσουμε στην, ναι, κάρτα του πολίτη με το 666. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για ποιο λόγο είναι απαγορευτική η κάρτα του πολίτη για τον χριστιανό. Διότι αποτελεί άρνηση της πίστεώς μας τη στιγμή που δεχόμαστε να κάνουμε όλες τις αλλαγές μας, να πουλάμε και να αγοράζουμε, να υποταχτούμε στο σύστημα το 666 του Αντιχρίστου. Και αυτό είναι το τελικό πράγμα που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό και αρνούμαστε. Εδώ όμως αυτό το πράγμα έχει γίνει προπολού, δυστυχώς. Δηλαδή με τις κάρτες τις πιστωτικές. Και αυτές τσιπ έχουν μέσα. Έχει την κάρτα την πιστωτική, την έχουν δώσει σε όλο τον κόσμο και επιβάλλουν όλες οι συναλλαγές να γίνονται μέσω της κάρτας της πιστωτικής. Με το κινητό. Το κινητό, ξέρετε τι έχει μέσα, τι chip έχει μέσα και τι barcode έχει και τι. Όλο το κινητό ένα τέτοιο πράγμα είναι. Μα όλη η τεχνολογία εκεί στηρίζεται. Όλη η τεχνολογία είναι εκεί πέρα πάνω. Είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, σίγουρα εκεί στηρίζεται όλη η τεχνολογία, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι ταυτότητα. Ναι, δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει, όχι, δεν είναι ταυτότητα, ναι. Δεν υπάρχει, ναι, και παρακολούθηση, ναι, της προσωπικής ζωής. Δηλαδή, δεν είναι πολιτική ταυτότητα. Δεν όμως είναι πολιτική ταυτότητα και, ναι, παραδείγματος χάρη, με το διαβατήριο, και το διαβατήριο έχει τέτοιο, ναι, barcode. Το έχω και εγώ αυτό το πράγμα. Πώς είπατε? Το έχω και εγώ αυτό το διαβατήριο. Ναι, πολύ, κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε, να φτάνουμε στα άκρα. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε και τι κινήσεις κάνουμε και τι λέμε, διότι πολλοί φτάνουν στα άκρα με αποτέλεσμα να είναι και αναξιόπιστοι και όχι μόνο να είναι αναξιόπιστοι αλλά και στο τέλος να κάνουν και ζημιά. Δηλαδή, θα σας πω, το διαβατήριο δεν είναι κάτι το οποίο σε ταυτοποιεί με την έννοια ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να πουλάς και να αγοράζεις. Ναι. Η πιστωτική κάρτα το ίδιο, δηλαδή όλες αυτές οι κάρτες που βγαίνουν είναι για να εθιστεί ο άνθρωπος στην κάρτα, έτσι ώστε όταν θα έρθει αυτή η κάρτα πριν το χάραγμα, γιατί αυτή η κάρτα του πολίτη θα δείτε ότι θα περαστεί και ήδη σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική πιλωτικά το εφαρμόζουν. Ναι. Στο χέρι και στο μέτωπο. Ειδικά στο χέρι. Πιλωτικά. Λοιπόν, πιλωτικά, ναι. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι... Και στα σκυλιά έχουν βάλει, μην το ξεχνάμε. Φυσικά, μα και εμάς για ζώα μας έχουν. Ειδικά άμα δείτε τις πλάκες στη Τζόρτζια, θέλουν να μειώσουν και τον πληθυσμό, γιατί δεν μας έχουν για τίποτα. Ναι. Είμαστε αναλώσιμοι για αυτούς. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη διαφορά του χριστιανισμού με το σιωνιστικό σύστημα. Ότι ενώ αυτοί είμαστε αναλώσιμοι και είμαστε ζώα για αυτούς, μας έχουν για κτίνη, ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για μας και έρχισε το αίμα του για τον καθένα μας. Λοιπόν, και να είμαστε εμείς ελεύθεροι, να μπορούμε ακόμα και να τον αρνηθούμε. Και τώρα έρχεται μια κυβέρνηση ή μια παγκόσμια κυβέρνηση που ετοιμάζουν και μας λένε ότι όχι, δεν είσαστε ελεύθεροι, πρέπει να μας υποταχτείτε και να προσκυνήσετε τον Αντίχριστο που έχει το 666 μέσω της κάρτας και μέσω αργότερα του εμφυτεύσιμου τσιπ, να προσκυνήσετε ψυχήτε και σώματι. Αυτό είναι. Είναι πιο μεγάλη δικτακτορία. Εκεί οδηγούν την κατάσταση. Εκεί οδηγούν, λέω, την κατάσταση. Εκεί οδηγούν. Και αυτό φυσικά αυτό μας ξεβαπτίζει. Χάνουμε δηλαδή το όνομά μας, διότι, όπως ξέρετε, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι, υπάρχει ονοματοδοσία. Πατήρ Σάββας, ο κύριος Λοΐζος, κύριος Γιώργος, κύριος Γιάννης, κύριος Παναγιώτης. Λοιπόν, έχουμε το βαπτιστικό μας όνομα που μας εισάγει στο κράτος του Χριστού. Τώρα, δεν θα μας αναγνωρίζουν με το βαπτιστικό μας όνομα και δέστε το παράδειγμα του Άγκρα. Για το κράτος μιλάτε τώρα, έτσι, για το κράτος. Για το κράτος μιλάμε, φυσικά που το κράτος... Για το κράτος είμαστε τελειωμένοι, μα και για μας το κράτος τελειωμένο είναι. Ακριβώς, τελείωσε και για μας το κράτος. Του δείχνεις το Άγκρα... Εδώ και καιρό, ναι, έτσι όπως το έκανα. Ακριβώς, του δείχνεις το Άγκρα και του λες είμαι ο τάδε, ο κύριος Κικιδόπουλος. Και σου λέει, μα δεν σε... τον αριθμό σας, κύριε. Τον αριθμό, δεν τον ενδιαφέρει. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης. Μα να σας πω τώρα κάτι. Ναι. Το κράτος δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει ελληνικό κράτος. Όχι βέβαια. Το ελληνικό κράτος είναι υπόδουλο στην Ευρώπη. Υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος αυτή τη στιγμή. Και απλά υπάρχουν μαριονέτες οι οποίες κάνουν ό,τι τους πούνε το ευρωπαϊκό κράτος. Και η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό κράτος, υπόδουλοι και μαριονέτες κάποιων άλλων. Κάποιων πιο πάνω. Άλλων, σκοτεινών που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρω, αυτή είναι η κατάσταση στον πλανήτη Γη τώρα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Ρωσία, η Τουρκία ή κάποια άλλα, που δεν είναι ακόμα υποταγμένα και προσπαθούν να τα υποτάξουν. Και προφανώς και αυτά θα υποταχθούν με παγκόσμιους πολέμους. Είναι ένα είδος παγκόσμιας βίας, από ό,τι μας λες. Και αυτή η κάρτα του πολίτη, από ό,τι καταλαβαίνω ο Πάτερ Σάββα, θέλει να μπει ενάντια στην αρχή της προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να έχει προσωπική ζωή. Δεν θα μπορεί να έχει προσωπικότητα, δεν θα μπορεί να έχει την ιδιωτικότητά του, δεν θα μπορεί γενικώς να είναι ελεύθερα ο εαυτός του και να εκφράζεται, γιατί θα υπάρχει μια λογοκρισία, θα υπάρχει μια γνώση κάποιων προσωπικών του πραγμάτων που δεν θα θέλει να γνωρίζουν οι άλλοι. Και από ό,τι έχω ακούσει, ας πούμε, αν κάποιος είναι νευροπαθής ή καρκινοπαθής ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορεί να αποκλείεται και από την εργασία ή να στιγματίζεται περισσότερο κοινωνικά από ότι θα στιγματιζόταν αν αυτό δεν ήταν ευρέως γνωστό. Και γενικώς δεν θα υπάρχει ιδιωτικότητα και δεν θα υπάρχει προσωπική ζωή. Αν λοιπόν βάλλονται τα όρια της προσωπικής σου ελευθερίας, δεν μπορείς να είσαι ψυχικά υγιής. Οπότε νομίζω και ότι ο Θεός αυτό δεν θέλει. Θέλει να έχουμε την προσωπική μας ελευθερία, θέλει να έχουμε την ψυχική μας υγεία. Και όχι κάποιοι επειδή θέλουν και αγαπούν τον έλεγχο να μας ελέγχουν και να μας καθοδηγούν. Γιατί αυτό είναι ένα είδος ψυχολογικής βίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται. Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα είπατε. Αυτή είναι, θέσατε με λίγα λόγια την προσωπική καταπάτηση του εγώ μας και σαν άνθρωποι δεν θα υφιστάμεθα πια. Εμείς όμως παρόλα αυτά, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εστιάζομαι, όχι πως είναι λιγότερο αυτό που λέτε, διότι αυτό το θέμα έχει και θεολογική επέκταση. Και ποια είναι αυτή? Αυτή που είπατε, ότι ο άνθρωπος, αν δεν έχει την ελευθερία του, γιατί είναι πλασμένος ελεύθερος από τον Θεό, δεν μπορεί να φτάσει στο κατοικώνα και στο καθομοίωση, έτσι ώστε να αποκτήσει το φωτισμό και να φτάσει στη θέωση, να γίνει κατά χάρη Θεός, που αυτό είναι και ο προορισμός του χριστιανού. Όμως το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι μας αναγκάζουν, όπως έτσι να μην είμαστε ελεύθεροι, μας αναγκάζουν να ξεβαπτιστούμε, να βαπτιστούμε ένα άλλο όνομα. Να μας εισάγει δηλαδή... Τώρα σε αυτό διαφωνούμε.
στην παγκόσμια, να μας εισάγει στην παγκόσμια διεκτακτορία του Αντιχρίστου. Σε αυτό προσωπικά διαφωνώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή θα πάρω την κάρτα του πολίτη το 17 δεν θα είμαι πια βαπτισμένος, θα χάσω το βάπτισμα του Θεού. Δηλαδή αυτό είναι ακρότητα νομίζω και δεν πρέπει να βάζουμε και να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία σκέψης, γιατί κινδυνεύουμε από μόνοι μας να χάσουμε τη χάρη του Θεού βάζοντας τον εαυτό μας αυτό το δίλημα. Καταλάβατε, δηλαδή είναι και το τι κρίση βάζεις στον εαυτό σου. Γιατί, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις ένα φορτίο το οποίο δεν μπορείς να το σηκώσεις και να σε καταπλακώσει, να σε λιώσει. Εάν όπου πας χρειάζεται να πεις τον αριθμό για να σε αναγνωρίσουν και δεν σε αναγνωρίζουν. Γιατί τώρα όταν πας όπου πας έναν αριθμό δεν δίνεις. Αυτό ακριβώς αριθμό ταυτότητας δίνεις. Α, Ζ, τάδε. Αυτό ακριβώς λέω. Εάν αυτό συμβαίνει παντού, τι πάει να πει, δεν είναι πια βαπτισμένος. Όχι, αυτό βέβαια. Δεν σου το αποκλείουνε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά δεν χάνω όμως με αυτό τώρα όλη την εσύ ευλογία του Θεού. Τη χάρη, το βάπτισμα. Το δεν χάνετε. Είναι το θέμα. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό για να. Δηλαδή, μην γίνεστε τώρα τόσο σκληρό. Θέλει κάτι να πει ο κύριος Ζαρβός. Εγώ θέλω να πω. Πράγματι, αυτό αποτελεί το άκονεόντον του στραγγαλισμού των προσωπικών δεδομένων. Ναι. Η λέξη πια προσωπικά δεδομένα θα ανοίγει στο παρελθόμενη κάρτα. Ακριβώς. Όμως θέλω να κάνω την εξής επισήμαση. Τη διάσταση μεταξύ της ανθρώπινης ζωής και της πνευματικής ζωής του καθένα μας. Εμένα θα με ξαναγκάσει να υποταχθώ και να κάνω αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι αν υποτάξει την ψυχή μου. Και όπως παραδείγματος χάρη, όταν κάποτε λέγανε να απαλληφθεί από την ταυτότητα το θρήσκευμα, από την ψυχή μου δεν το απάλληψε κανένας. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω και νομίζω ότι είναι χρέος του καθένα μας, αλλά και συλλογικά της Εκκλησίας, και εδώ χρειάζεται ο κατάλληλος διαφωτισμός των ταγών της Εκκλησίας να πείσουν τον καθένα ότι μπορεί να αντισταθεί πνευματικά. Πνευματικά, με τη δύναμη του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Και να μπορέσει να αποτινάξει τον σατανά και το 666 τουλάχιστον από την ψυχή του. Δηλαδή να υποδουλωθώ σωματικά, αλλά πνευματικά και ψυχικά την ψυχή μου, να μην την παραδώσει το 666. Εδώ τώρα μισό λεπτό. Ούτε καν το σώμα σου δεν θα υποδουλώσεις. Αυτό γιατί την κάρτα είναι μια κάρτα, τη σκίζω και την πετάω να πάσα στιγμή. Δεν το έχω πάνω μου. Ναι, δεν τη σκίζω γιατί για να μπορέσω να έχω την ανθρώπινη ζωή. Έχεις τη δυνατότητα να τη σκίζεις ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό είπα να ξεχωρίσουμε άλλη διάσταση της ανθρώπινης ζωής. Δεν θα βάζεις ούτε το σώμα σου. Και άλλο της πνευματικής. Αλλά μισό λεπτό. Αυτό όμως που λέει ο Πατήρ Σάββας. Αντιλαμβάνομαι εγώ διαφορετικά. Μόνο με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη μπορούμε να μην καλεστούμε και εκεί ακούστε, ακριβώς να αντισταθούμε, να είμαστε υποδηλώσεις πάνω απ' όλα ψυχικά. Ωραία. Η ψυχή μας, ο άνθρωπος είναι ψυχή πάνω απ' όλα, απαντήσω, δεν είναι σώμα. Ωραία, απαντήστε. Να σας απαντήσω, λοιπόν, να σας απαντήσω με δύο πράγματα. Ναι. Δηλαδή το ίδιο θα κάνουμε και με το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Όχι, δεν θα κάνουμε το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο πράγμα όμως στην ουσία και θα σας αποδείξω. Καθόλου. Να το αποδείξουμε, έτσι. Θα σας το αποδείξω με ένα λόγο. Στην Αποκάλυψη λέει ότι θα σας ζητηθεί να το βάλει στο χέρι. Δεν λέει ότι θα σας δώσουν την κάρτα του πολίτη. Ωραία. Δεν λέει κάτι για την κάρτα του πολίτη. Εσύ μου λες ότι. Ωραία, ο πρόδρομος έχει γίνει από το 50, από τότε που ανακαλύφθηκε το παρκό. Πρόσεξε, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εδώ πέρα. Θα σου αναλύσω το σκεπτικό. Εμείς γνωρίζουμε ότι το σφράγισμα μας το λέει πολύ ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι θα είναι στο χέρι και στο μέτωπο. Ακριβώς. Αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Μπράβο. Ούτε είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε καν. Ναι. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφορα είδη αρνήσεως. Δεν είναι μόνο ένα το είδος της αρνήσεως. Συμφωνώ. Παραδείγματος χάρη. Θα σας εξηγήσω. Υπήρχαν στους πρώτους χριστιανούς μια κοπελίτσα, θα σας πω γρήγορα ένα συναξάρι, δεν θυμάμαι το όνομα της αυτή τη στιγμή, Αγία της Εκκλησία μας, ήταν η πιο όμορφη κοπέλα στη Ρώμη, οικονόμος στη μεγαλύτερη οικογένεια της Ρώμης. Και όταν παντρευόταν η κοπέλα της οικογένειας, το κορίτσι της οικογένειας, την κάλεσαν και αυτή να πάει στο γάμο. Πήγε στο γάμο και όταν τη ζητήθηκε να περάσει να ρίξει λίγο θυμίαμα, λίγα σπυράκια θυμιάματος στο βωμό των ειδώλων, τους είπε δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα γιατί είμαι χριστιανή. Αυτή η απάντηση τους ερέθησε και είπε εντάξει, ρίξε και ας μην το πιστεύεις. Και είπε πάλι αυτή, όχι και αυτό για μένα είναι άρνηση του Χριστού, δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν και αυτή η κοπέλα θα μπορούσε να ρίξει λίγο σπυράκι, όπως είπατε εσείς ότι δεν χάνουμε την χριστιανική μας ιδιότητα, θα την έχανε όμως, αντί όμως αυτού, όχι μόνο δεν την έχασε, θα γίνει και μάρτυρας.
Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, θα μπορούσαμε και εμείς να την πάρουμε την ταυτότητα και να ρωτήσουμε το βάπτισμά μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι το τελικό σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο, αυτό κανείς δεν το αρνιέται, έτσι, αλλά όμως είναι άρνηση της χριστιανικής μας ιδιότητας. Ακούστε, πατήρ Σάβα. Διότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πάρουμε τον αριθμό, προσέξτε εδώ, λέει μέσα, ο αριθμός, το χάραγμα, κόμμα, ο αριθμός, κόμμα ή το όνομα αυτού. Είναι ισοδύναμες οι προτάσεις. Το 666 αποτελεί ισοδύναμο χάραγμα του ονόματος του Αντιχρίστου. Δεν είναι απλό πράγμα. Αυτή την αλήθεια της Αγίας Γραφής και της Αποκαλύψεως δεν την έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ. Διότι όντως η ταυτότητα μπορεί να μην είναι εν πρώτης στο χέρι και στο μέτωπο, να είναι πρώτης σε αυτό το πλαστικό που θα την κουβαλάμε στην τσέπη μας, αλλά όμως κουβαλάμε και αδεία του Αντιχρίστου ζούμε. Και αυτό το πράγμα περιέχει όχι απλώς το 666, είναι το όνομά του, είναι ο αριθμός του και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Είναι άρνηση, καταλάβατε. Είναι άρνηση. Μπορεί να μην είναι το χάραγμα, αλλά είναι άρνηση. Και βέβαια, όμως, και η ταυτότητα πριν αυτό, άρνηση είναι. Γιατί ξέρεις ότι εκεί θα πάει η ιστορία, εκ των προτέρων. Γιατί ξέρεις... Επανέλαβε πάλι, δεν σ' άκουσα. Λέω ότι και αυτό είναι, λέω ότι άρνηση, με αυτή τη λογική, είναι και η ταυτότητα πριν αυτή την ταυτότητα της κάρτας του πολίτη. Όχι, καμία σχέση. Πώς, γιατί όχι. Έχουμε... Τι λες, έχει αφαιρεθεί το θρήσκευμα από αυτή την ταυτότητα. Έχει μέσα. Τι και... Μισό λεπτάκι. Είσαι σίγουρη ότι δεν γράφει το όνομα του Αντιχρίστου μέσα. Δεν σου λέω ότι ένα λεπτό. Όχι, όχι, ναι, αλλά στηρίζεται όμως στηρίζεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ηλεκτρονικό σύστημα έχει ως βάση του το 666. Όχι, δεν είναι ηλεκτρονικό σύστημα. Πώς, ηλεκτρονικό είναι το σύστημα. Δεν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή του. Όχι, δεν είναι συνδεδεμένο. Είναι. Ο αριθμός είναι. Πατάει ο άλλος στο κομπιούτερ τον αριθμό της ταυτότητάς του στο ηλεκτρονικό σύστημα και βλέπει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το ΆΜΚΑ είναι συνδεδεμένο. Και η ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Γι' αυτό θέλω να βγάλουν τις νέες ταυτότητες με νέους αριθμούς. Μισό λεπτό τώρα. Πατήρ Σάβα, δεν είναι συνδεδεμένη η ταυτότητα με τα κεντρικά κομπιούτερ τώρα της ασφάλειας και της Ευρώπης. Της Ευρώπης όχι. Πώς, αφού ταξιδεύουμε στην Ευρώπη με την ταυτότητα και βλέπουν ποιος είσαι με την ταυτότητα. Ναι, αλλά. Με τη Σέγγεν όλα έχουν γίνει αυτά, έχουν προχωρήσει. Δεν περιέχει το 666 μέσα. Γιατί θέλουν να βάλουν το 666. Ωραία, δεν το γράφει πάνω, αλλά όμως αυτή η ταυτότητα είναι συνδεδεμένη με αυτό. Ήταν και αυτή ένας προπομπός. Ήταν και αυτή μια πτώση, όπως θα είναι και η επόμενη, δυστυχώς. Μα ενώ μας ενδιαφέρει το 666, δεν το περιέχει μέσα. Ναι, αλλά δεν θα το πάρουμε όμως πάνω μας. Τι θα κάνουμε. Να πούμε κάτι απλό. Είπε ο Γιάννης προηγουμένως ότι η απάλληψη του θρησκεύματος από την ταυτότητα. Όταν έγινε και αυτό. Και να σας πω και κάτι, μισό λεπτάκι. Εάν υπήρχε και αυτό εδώ που λέτε τώρα και εσείς, κύριε Χατζηαντωνίου, δηλαδή αν υπήρχε μια συστρατευμένη οργάνωση και κίνηση από την Εκκλησία και μια αντίδραση κατά αυτή τη ταυτότητα. Δεν υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και αν ήσουν σε αυτή την εδώ την οργάνωση αντίθετος, τότε ναι, θα ήσουν αρνησί Χριστό. Όχι οργάνωση. Αν ήσουν μαζί της, αν ήσουν υπέρ αυτής εδώ του αγώνα και έκανες και εσύ τον αγώνα. Ένα λεπτάκι, Γιάννη μου, ένα λεπτό. Αν έκανες και εσύ τον αγώνα αυτόν, ναι, να τον κάνεις και να μην την πάρεις. Για όσο καιρό μέχρι να πέσει αυτό το σύστημα. Όμως αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνεται τίποτα, με τους αρχιερείς της Εκκλησίας να μην μιλάνε και να λένε πάρτε την, να βγω εγώ ή εσύ ή οποιοσδήποτε ή ο πατήρ Σάββας ο Λαυριώτης και να πω εγώ θυσιάζομαι αυτή τη στιγμή, ωραία, έχεις το δικαίωμα το κάνεις. Όπως έχεις και το δικαίωμα να πας και τη δυνατότητα να πας και στη Συρία. Να πας και στη Συρία και να ομολογήσεις το Χριστό σε αυτούς εκεί πέρα κάτω που σφάζουν τους χριστιανούς. Και να σε πιάσουν και να σε σφάξουν. Και να κάνεις και κάτι πιο ακόμη λαμπρό. Λοιπόν. Που να είναι και πιο μεγάλο στεφάνι. Από το να μην πάρεις μια ταυτότητα και να κλειστείς μέσα σε μια σπηλιά. Όχι ότι δεν έχει και αυτό την αξία του. Έχει. Αλλά για τον κάθε άνθρωπο όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Δεν ήρθε η ώρα να πάρουμε τα βουνά όλοι. Εδώ οι χριστιανοί ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους μπροστά στην εκκλησία. Εντάξει, να, γι' αυτό εγώ πολλές φορές, συγγνώμη για την παρέμβαση, δεν θέλω να σας διακόπτω και δεν διακόπτω, αλλά αναγκάζομαι να το πω ότι πολλές φορές με ρωτάνε τι θα κάνουμε με την ταυτότητα. Και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι πρέπει να ανεβείτε κάποια, όχι πως εμείς είμαστε ανεβασμένοι, αλλά όταν ντρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου, να το κάνεις κανονικά και το κάνεις σαν κιθάρα. Τι να σου πω για την ταυτότητα που θα παιχτεί η ζωή σου. Σωστό. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε τι γίνεται,
Ξέρετε γιατί ρωτάμε. Αν τώρα είχαμε αυτή τη στιγμή τους μάρτυρες εδώ πέρα, του πρώτου αιώνα και του δεύτερου αιώνα και του τρίτου αιώνα, και τους λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, στο πιο προσωπικό σας έγγραφο, την ταυτότητα, θα βάζαμε το σημάδι του Αντιχρίστου. Ξέρετε τι μου είχε πει μια κοπέλα η οποία ήταν στο σατανισμό και προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Και μου είπε, όταν τη ρώτησα τι γνωρίζει για το 666, γέλασε και μου λέει, πάτερ μου λέει, το 666 είναι το σήμα κατά τεθέν. Όπως εσείς έχετε το τρισάγιο και οτιδήποτε κάνετε αρχίζετε με το τρισάγιο, έτσι και εμείς χωρίς το 666 δεν κάνουμε ούτε σατανική τελετή ούτε τίποτε. Το 666 είναι ο διάβολος ο ίδιος. Και τώρα θέλουμε να τον πάρουμε πάνω στην ταυτότητά μας. Αν, σας λέω, ερχόταν οι μάρτυρες και βλέπανε την κατάστασή μας και τους λέγαμε εσείς τι θα κάνετε, θα γελάγανε. Αυτοί που δώσανε τη ζωή τους. Και η απάντηση, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ποια είναι. Είναι ότι δεν έχουμε πνευματική ζωή. Είναι ότι αυτό δεν είναι. Είμαστε διατεθειμένοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ένα λεπτό. Γιατί λέτε ότι δεν έχουμε πνευματική ζωή. Δηλαδή, τι εννοείτε. Αν είχαμε δηλαδή πνευματική ζωή, θα λέγαμε ότι δεν παίρνουμε την ταυτότητα. Γι' αυτό. Πέστε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα. Πέστε ότι δεν υπάρχει θέμα κάρτας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όμως υπάρχει το θέμα με τους τζιχαντιστές. Και μπορεί αύριο να έρθει κάποιος και να μας πει ότι ξέρεις είτε ο Χριστός είτε η ζωή σου. Τι θα κάνουμε. Σε αυτούς τι θα πούμε. Θα πούμε ναι ξέρετε εγώ θα πιστεύω στο Χριστό. Θα τον έχω μέσα στην καρδιά μου και θα τον αρνηθώ απ' έξω αλλά από μέσα θα τον έχω. Όχι. Τρισάβα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο είναι. Ο δεν Χριστός είναι λέει όστις με ομολογήσει έπρεπε τον ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίγνωση ότι το κράτος το ελληνικό έχει αλωθεί. Είναι πλέον σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι προχωράνε. Το είπατε, το κράτος το ελληνικό. Το ελληνικό κράτος έχει αλωθεί. Το ελληνικό το κράτος έχει αλωθεί. Είναι σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι το έχουν σκλαβώσει στη νέα τάξη και θέλουν όλο αυτό εδώ το παγκόσμιο αντίχριστο οικοδόμημα της παγκοσμίου κτλ. Να το εφαρμόσουν. Έχουμε επίγνωση. Αφού λοιπόν έχουμε επίγνωση ότι ζούμε σε αυτήν εδώ την κατάσταση μέσα, τι κάνουμε. Ή σηκωνόμαστε να φύγουμε από εδώ και πάμε σε μια άλλη χώρα που δεν το έχουν αλώσει, πάμε απέναντι στην Τουρκία ή πάμε στη Ρωσία ή πάμε ξέρω εγώ κάτω στη Συρία ή διαφορετικά μένουμε εδώ πέρα και πολεμάμε μέχρι ότου μπορέσουμε και στεκόμαστε όρθιοι. Εάν έλεγε... Καλό, δεν κάνει ο Θεός όμως. Μένουμε εδώ και πολεμάμε για την πίστη μας και την πατρίδα μας. Αυτό. Μα και αυτό που κάνουμε όμως και η ενημέρωση, και αυτή η ενημέρωση είναι ένα είδος μάχης. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τώρα ξέρετε τι μου λέτε. Επένει που κάνετε αυτή την ενημέρωση. Ωραία, ξέρετε τι μου λέτε όμως τώρα. Σε μία μάχη για παράδειγμα, να βγω εγώ μπροστά στον εχθρό με τα χέρια έτσι και να πω σφάξε με αγιά μου, αγά μου να γεια σου. Όχι, δεν θα το κάνω. Θα τον πολεμήσω. Δεν το λέμε αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Σε καμία περίπτωση δεν το λέμε αυτό. Εμείς λέμε, κοιτάξτε να δείτε, η δόξα της Εκκλησίας είναι το μαρτύριο. Ναι. Δεν, σε καμία περίπτωση όταν πούμε εμείς ότι δεν παίρνουμε την κάρτα του πολίτη ακόμα και να μας φάξετε και να μας σκοτώσετε και να μην φάμε ποτέ, αυτό είναι η νίκη του χριστιανού. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Αλλά... Αυτό προσπαθούμε να πούμε, Λοΐζο. Ωραία. Πώς προσπαθούμε να το πούμε. Και σωστό. Και είναι ένας πόλεμος που θα έπρεπε να τον κάνουν όλοι οι μοναχοί, όλοι οι ιερείς και όλοι οι λαϊκοί. Και ειδικά οι αρχιερείς. Και βέβαια. Από εκεί όμως πρέπει να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από μένα και από το Τζερβό. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Λοΐζο, θα σας πω κάτι. Και θα το πω και σε όλους που μας ακούνε. Ας το κάνουμε για ένα μήνα. Παραπάνω δεν θα αντέξουμε. Ναι, ότι... Και τι θα κάνουμε, φύγουμε στα βουνά, ας φύγουμε. Τι θα κερδίσουμε. Δεν θα αρνηθούμε την πίστη μας με τίποτε. Τη δύναμη όμως να ξέρετε ότι την έχει ο λαός. Την έχετε εσείς. Διότι αν ο λαός ξεσηκωθεί και αν ο λαός δεν πάει και κάνει τα διαβήματα αυτά, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Γι' αυτό και προσπαθούν τι. Να κοιμήσουν το λαό. Γι' αυτό του βάζουν δυσβάσταχτα βάρη, να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να μην ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να περάσουν αυτά τα θέματα τα καλοκαίρια, να περάσουν τα θέματα αυτά εν κρυπτό. Γιατί δεν γίνονται όλα εν φανερό. Γιατί υπάρχει αυτή η πίεση και αυτός ο ασφυκτικός κλοιός στον ελληνικό λαό. Για να μην μπορεί να ασχοληθεί με τα πνευματικά. Θέλουν να κάνουν να αποκτηνώσουν τον ελληνικό λαό. Είναι το σχέδιό τους. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά εξάλλου. Και πείτε μου τώρα κάτι δηλαδή, Πάτερ Σάβα Λαβριώτη. Ένα λεπτάκι. Εάν εσείς τώρα δεν πάρετε την κάρτα του πολίτη. Ναι, ναι. Και χάσετε και δεν ξέρω και κάποιο σπίδωμα που παίρνετε. Και ζείτε και δεν μπορείτε να είσαστε και μέσα στην πόλη ή δεν μπορείτε να βγείτε από το Άγιον Όρος, γιατί δεν θα μπορείτε να βγείτε. Μα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Δεν θα μπορείτε να βγείτε, έτσι δεν είναι? Τίποτε, μα δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, γιατί και εμείς πώς ζούμε. Ωραία. Μέσα στο Άγιον Όρος δεν καλλιεργείτε, δεν ψαρεύετε, δεν... Έτσι ζείτε. Αυτό θα αναγκαστούμε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν είχα πάει στη Μονή του... Στην Κωνσταμονή του... Ναι. Εκεί οι άνθρωποι τρώγανε ό,τι ψαρεύανε και καλλιεργούσαν, τουλάχιστον πριν 10 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κανένα σούπερ μάρκετ, κανένα γερμανικό σούπερ μάρκετ μέσα στο Άγιον Όρος, για να μπορείτε, δεν νομίζω να υπάρχει. Ναι, okay, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς και το Άγιον Όρος έχει υποστεί αλλίωση. Εμείς λέμε τα πράγματα όπως έχουν, δεν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε τις καταστάσεις, ωραία, που καταλάβατε. Εντάξει. Δυστυχώς και στο Άγιον Όρος υπάρχει αλλίωση. Ωραία, σας ρωτάω λοιπόν εσείς εάν δεν την πάρετε την κάρτα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι θα είναι, να σας πω. Τι θα είναι το καλύτερο δηλαδή? Θα είναι καλύτερο ότι θα έχουν απαλλαχθεί ακόμα και από το επίδομα που θα σας δίνει το κράτος, θα το έχετε απαλλάξει και θα είσαστε και στις σπηλιές, στα χωράφια μέσα όσο αντέξετε και όσο ζήσετε, ή θα είναι καλύτερο να βγείτε και να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα που κάνετε σε καθημερινό επίπεδο μία φορά το χρόνο, μία φορά στα 10 χρόνια? Αυτό κάνουμε. Έχουμε βγει έξω και κάναμε αυτόν τον αγώνα. Ωραία. Μετά δεν θα μπορείτε ούτε αυτόν τον αγώνα να κάνετε. Άρα λοιπόν τι είναι καλύτερο? Μη φέρνεις το χειρότερο. Ρωτάω τον Γέροντα Σάβα Λαυριώτη κάτι που από την ψυχή μου, μια ερώτηση που μου βγαίνει. Ναι, το ξέρω και καλά κάνεις, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό και ρωτάνε. Και καλά είναι να λέγονται όλα. Φυσικά εμείς αυτό που θα κάνουμε, εγώ προσωπικά, όπως ρωτάς και εσύ προσωπικά, σου απαντάω προσωπικά. Και σου λέω ότι εγώ δεν έχω πάρει, με τη βοήθεια του Θεού, και συγγνώμη που λέω εγώ, δεν έχω πάρει ούτε ΑΜΚΑ. Γιατί προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα. Όχι πως το ΑΜΚΑ είναι άρνηση του Χριστού, αλλά αν αρχίσουμε και κάνουμε... Αν αρχίσουμε και παίρνουμε οτιδήποτε μας λένε, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, καλά. Γιατί ό,τι μου λένε πρέπει να το πάρω. Έλατε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, θα σου βάλουμε μνημόνια. Πρώτο μνημόνιο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πουλάνε την Ελλάδα. Πάνω να πουλήσουν την ψυχή μας. Δεν γίνεται. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Δεν το δέχομαι. Σαν ορθόδοξος χριστιανός και ελεύθερος πολίτης, δεν μπορώ να δεχθώ κάτι το οποίο μου επιβάλλουν και είναι αντίχριστο. Θα το πληρώσω και με τη ζωή μου, να είναι ευλογημένο. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα, Λοΐζον, με αυτό το πράγμα που κάνουμε με την πράξη μας. Δεν έχω πάρει το ΑΜΚΑ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λοιπόν, η αντίσταση είναι, η αντίσταση. Ο Θεός να σας έχει σιδερένιο, να σας όλοι έχει καλά. Όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να αντισταθούμε. Όχι και εσείς πώς... από μέσα και εμείς απ' έξω. Έτσι. Αλλά πρέπει να εξηγήσω και κάτι και στον πιστό λαό που μας ακούει και σε εσάς που φυσικά εσείς θα το γνωρίζετε. Δεν προσπαθούμε προς Θεού. Δεν προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις προφητείες. Οι προφητείες δεν πρόκειται να αποτραπούν. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε πράγμα που έπρεπε εν πρώτης να το κάνουν και οι ηγούμενοι, να το κάνουν και οι αρχιερείς και να το κάνουν και οι ιερείς που έχουν επίμνιο. Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουμε, μην τους βάζουμε όλους στην ίδια κατηγορία, έτσι, μην παρεξηγέμαι. Λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώσουμε και θα πρέπει να πάρουμε το πνεύμα πνευματικά. Το πράγμα πνευματικά, διότι όλα αυτά θα γίνουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό? Είμαστε έτοιμοι να μιμηθούμε αυτούς που τιμούμε σήμερα, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τις Μαρίνες, τις Εκατερίνες, όλους αυτούς που τιμούμε τους Αγίους και τους ζητάμε τη βοήθειά τους. Μπορούμε, αφού τους τιμάμε, θα τους μιμηθούμε? Αυτό ήθελα λίγο να πω, ότι ο Θεός, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό, ναι, να είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι όλο ο Θεός θα επιτρέπει για ένα καλό σκοπό. Έτσι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να του δείξουμε ότι τον αγαπάμε. Ακριβώς. Ότι είμαστε αφοσιωμένοι σε εκείνο. Θέλω να σας καταθέσω κάτι εδώ πέρα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα, πολύ σύντομα. Ένας ιερομόναχος μου είπε την εξής ιστορία. Είχε πάει στο Άγιον Όρος πρωτού κοιμηθεί ο Γέρο Εφραίμ, ένας άγιος άνθρωπος, στα Κατουνάκια. Ναι. Και του είπε το εξής. Τότε ήταν το θέμα πάλι με τις κάρτες, πριν το 98. Του είπε ότι, Γέροντα, εγώ είμαι ιερομόναχος, φοβάμαι την πείνα, φοβάμαι τη δίψα, φοβάμαι όλα αυτά. Τι θα κάνω? Θα προδώσω τον Χριστό. Δεν έχω τη δύναμη να αντισταθώ σε αυτά τα πράγματα. Και ο Γιώργος Εφραίμ το απάντησε μετά από προσευχή, του είπε το εξής. Του λέει, παιδί μου, και εγώ θα αρνηθώ τον Χριστό, αν δεν μου δώσει τη δύναμή του. Όμως να ξέρεις, όταν θα έρθει αυτή η ώρα και θα πρέπει να μαρτυρήσουμε και θα πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστό, τότε ο Χριστός θα ξεχύσει τη μαρτυρική του χάρη, θα δώσει δύναμη στον άνθρωπο και θα μπορεί να το αντέξει το μαρτύριο. Λοιπόν, αυτό το που θα πρέπει να μείνει στο μυαλό μας είναι ότι εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτε. Αν εφ' εμού, λέει ο Χριστός μας, ούτε να στεπίνου δεν.
Την ελπίδα μας και τη δύναμή μας δεν τη στηρίζουμε ούτε στη σωματική μας δύναμη, ούτε στην, στη γενναιότητά μας, ούτε στην αντρία μας. Τη στηρίζουμε στη δύναμη του Χριστού. Αυτό είναι που θα μας στηρίξει, αυτός θα μας δώσει τη δύναμη. Εμείς απλώς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια καθαρή καρδιά και να πούμε ότι δεν θέλουμε να σε προδώσουμε, Χριστέ μου, και δώσ' μας δύναμη να αντέξουμε. Πατήρ Σάβα Λαβριώτη, κύριε, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Δεν ξέρω αν θέλατε να πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Κικητόπουλε, πάλι. Εσείς πάλι τελευταίο. Όλοι θέλετε μία λέξη. Όχι, αν μία ο Κικητόπουλος και τελειώσαμε. Εντάξει, πάλι. Και θα κάνετε ερωτήσεις, θα τελειώσουμε. Όχι, δεν κάνουμε ερωτήσεις. Εγώ πάντα κλείνω έτσι την δική μου πάντα παρέμβαση με δύο λόγια. Σίγουρα. Δεν ήρθε ο καιρός ακόμα, πιστεύω ότι θα αργήσει, οι ζωντανοί θα μακαρίζουν τους νεκρούς. Θα αργήσει, πιστεύω ότι θα αργήσει αρκετά χρόνια ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι η όλη η κατάσταση μας δίνει μια υποψία ότι χάνει ο Θεός τη δύναμη και υπερισχύει ο Σατανάς με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά θα πρέπει στο τέλος όλοι να πιστέψουμε ότι ο Σατανάς θα είναι πολύ πρόσκαιρος και θα επιβληθεί η χάρις του Θεού και τα πράγματα θα πάνε πολύ, πολύ καλύτερα, και οι ταυτότητες αυτές που θα μας χαρακτηρίζουν ίσως αργότερα αποβούνε χρήσιμες για τους εγκληματικούς ανθρώπους, τους οποίους δεν θα χρειάζεται πολλή ώρα να τους βρούμε. Οι καλοί άνθρωποι αυτό με τη χάρη του Θεού θα είναι πάντα καλοδεχόμενοι. Και αυτός που κάνει την αμαρτία, ενώ το έγκλημα, θα είναι πολύ πιο εύκολο, αντί να τον αναζητούν ξοδεύοντας εκατομμύρια, θα τον μπορούν να τον ανακαλύπτουν όπου βρίσκεται και όπου κρύβεται. Λέω ότι στην περίπτωση που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να αποτρέψουμε τη δύναμη του Σατανά που έρχεται και μας δίνει αυτά τα πράγματα. Και κλείνοντας, Πάτερ Σάβα Λαβριώτη, θα σας πω ότι εμείς οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι χριστιανοί, είχαμε έξω από την Αγία Σοφιά, μετά το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, την πρώτη Αγία Σοφιά, έτσι, γιατί χτιστήκανε 3-4 μετά, συνεχόμενες δηλαδή καταστροφές, στην πρώτη είχαν μία κρίνη έξω και είχαν γράψει αυτή την καρκινική φράση «Ελείψον ανομήματα μη μονονόψιν». Και επειδή, δηλαδή, εξηγήστε το. Θα το εξηγήσω, ότι να πλύνεις πρώτα τις αμαρτίες σου και μετά, όχι μόνο το πρόσωπό σου. Και επειδή διαβάζετε και, όπως είπαμε, διαβάζετε και αντίστροφα, λοιπόν, όλοι εμείς, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε αυτή τη φράση, να κοιτάξουμε να πλένουμε πρώτα τις αμαρτίες μας και μετά το πρόσωπό μας. Ήθελα να πω κάτι. Είναι μεγάλο πράγμα. Ήθελα να πω κάτι τελειώνοντας, ότι όπως είπατε, Πάτερ Σάβα, στην αρχή, υπάρχει αυτός ο πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας. Πολιτικά, αν θέλετε, κοινωνικά και στην πραγματικότητα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί ακριβώς αυτός ο κρίκος που μας ενώνει, ιδιαιτέρως ο κρίκος της Ελληνορθοδοξίας, είναι ο πιο ισχυρός και ο πιο ισχυρός και η πιο ισχυρή αντίσταση απέναντι σε αυτή την παγκοσμιοποίηση, που έχει μεν τα οικονομικά χαρακτηριστικά και την κατοχή που ζούμε τώρα, όμως είναι και ο πρώτος λόγος αντίστασης σε αυτά που συζητήσαμε εδώ. Πάντως, πέρα. Πάντως αυτή η αντίσταση, αυτός ο κρίκος, δεν συναντάται στους Έλληνες πλέον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτή η αντίσταση χάθηκε από τους Έλληνες. Θα σου πω. Τζάμα, δηλαδή, δυστυχώς, ναι, χάθηκε. Θα σου πω ότι συναντάται. Και με ένα παράδειγμα. Αλλά εξαιρέσει, ναι, όχι αυτού του μέσου, ναι, μόνο, και άλλα μέσα στην επαρχία τοπικά, άσε τα οποία μέσα κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Τίποτα δεν κάνουν. Τα άλλα που είναι στο κέντρο επιβάλλουν και αποκρύπτουν την Ορθοδοξία και όλα αυτά τα προνόμια, ωραία, που έχουμε να αντισταθούμε. Πες μου όμως τώρα κάτι, μισό λεπτό. Όμως άσε με να το τελειώσω. Έλα, και να σου πω. Ναι. Αυτό ο κρίκος Ορθοδοξίας και ο εθνικός κρίκος που μας ενώνει είναι ο λόγος αυτής της πολεμικής. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Άλλωστε, και όταν απάλληψαν το θρήσκευμα από τις ταυτότητες και υπόθηκε
να το αφήσετε να είναι εθελοντικό. Όποιος πολίτης θέλει να το δηλώσει, το επέβαλαν με τη βία και όχι με την προαιρετικό. Και όχι με την ψήφο ούτε καν της Βουλής. Έτσι. Αυτό σημαίνει μετά ότι η αντίσταση των Ελλήνων είναι μεγάλη. Ναι. Και βγήκε μετά και επέλεξαν οι Έλληνες τον Καραμαλή, τον Κωστάκη τον Καραμαλή, ο οποίος είχε υποσχεθεί στο Χριστόδουλο ότι όταν θα γίνει εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα ξαναφέρει το θρήσκευμα στις ταυτότητες, το είχε και προεκλογικό. Εντάξει. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία και πολλοί που το επανέφερε. Καλά. Και κατάντησε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να κυβερνιέται από έναν άθεο και να λέει ο κόσμος, είδαμε και τους θρησκευόμενους, είδαμε και τους χριστιανούς ορθοδόξους. Μα δεν είναι αυτοί, είναι αυτοί οι χριστιανοί ορθόδοξοι? Ένας μασόνος είναι χριστιανός ορθόδοξος μετά από ένα σημείο και πέρα? Ενσυνείδητος, για παράδειγμα. Ρωτάω, όχι τον πατήρ Σάβα. Γιατί αυτή τη στιγμή μου μιλάτε για πτώσεις τώρα, για την κάρτα του πολίτη και για όλα αυτά. Λοίζω. Και εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Εδώ πέρα οι Έλληνες επέλεξαν άθεο να τους κυβερνάει ενσυνείδητα. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Έτσι είναι, Λοίζω, έτσι είναι. Όντως. Οι Έλληνες, αυτή είναι μεγαλύτερη πτώση. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί επέλεξαν αθέους και να κυβερνάνε την Ελλάδα, την Ορθόδοξη Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα είναι έσχος. Πώς θα έχουμε τη χάρη του Θεού? Πώς θα μπορέσουμε όταν το κάνουν αυτό, επειδή τους έταξε, προσέξτε, τους έταξε ότι τέρμα τα μνημόνια και ήρθαν και μας βάλανε χειρότερα μνημόνια. Λοιπόν, και βγάραμε αθέους επειδή ο άθεος μας έταξε ότι θα μας βοηθήσει. Λέω, και ο Θεός δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη τους άθεους. Είπε άφρονου και στην Θεός, λέει ο Δαβίδ μέσα στο ψαλτήρι. Τους άφρονες τους βάλαμε να μας κυβερνάνε. Και αυτό που καταφέραμε είναι να έχουμε διπλό βάρος τώρα. Τι να πούμε. Πάτερ Σάβα, από ό,τι γνωρίζω, ναι, ο Γέροντας Παΐσιος στο Πάθη και Αρετές λέει, η μητέρα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Δηλαδή, η μητέρα όλων των εξαρτήσεών μας, οι οποίες κάθε εξάρτηση μας δημιουργεί πρόβλημα, είναι η φιλαυτία. Θέλετε, δηλαδή, το πάμε μέχρι αργά το θέμα, έτσι. Τι να κάνουμε, να μιλήσουμε, να το πούμε αυτό που θέλουμε, να το εκφραστούμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό έχει σχέση με το ψυχολογικά, τι να κάνουμε. Ναι, πάμε στη φιλαυτία τώρα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, ο ανθρώπινος οργανισμός, ο ψυχισμός μας δεν θέλει να κουραστεί. Και αυτό θέλει και έναν αγώνα. Αλλά νομίζω ότι ο Θεός αυτό θέλει να δει. Νομίζω ότι όλα αυτά επιτρέπονται από το Θεό για ένα καλό. Γιατί μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε έναν πολιτισμό, όπου θέλει όλα να είναι εύκολα, που δεν θέλει να κουράζεται, που θέλει όλα να είναι μασημένη τροφή, ο Θεός καλώς μας τα στέλνει όλα αυτά. Γιατί θέλει να αγωνιστούμε, γιατί θέλει να δει την προαίρεσή μας, γιατί θέλει να δει αν πραγματικά τον αγαπάμε και αγαπάμε και τον εαυτό μας και τον ζορίζουμε λίγο με την καλή έννοια, να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί εμείς τα περιμένουμε όλα έτοιμα και τα θέλουμε όλα να μας έρχονται εξ ουρανού χωρίς να προσπαθούμε. Και ούτε να αξιοποιούμε καν και τα ταλέντα και τις δυνατότητες που μας έδωσε ο Θεός. Άραστε. Οπότε δεν πρέπει να αγωνιστούμε. Πώς, καθημερινά. Κι εγώ μια λέξη. Ναι, Γιάννη μου. Έτσι είναι. Οι τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα αναρωτιούνται και τι δύνατε σωθήνε. Την απάντηση την έχει δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Τα αδύνατα παρανθρώπης, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειάζεται πίστη ότι ο Θεός είναι ο νικητής, ο Θεός είναι η αγάπη και στο τέλος όλη και να συμβεί θα νικήσει η αγάπη. Ναι. Να πω και εγώ κάτι για να κλείσουμε. Κλείσαμε, ναι. Ναι. Πολλές ευχαριστίες για την ωραία κουβεντή που έγινε. Όντως, εμείς ευχαριστούμε. Να έχουμε, το Θεό να ευχαριστούμε βασικά. Ναι, ναι. Και πρώτα απ' όλα, και να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μας, εν αγάπη και αληθεία, και να μην φοβόμαστε τίποτε. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Σάβα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, αφού θα βγείτε από το Άγιον Όρος, γιατί βγαίνετε και σε περίπτωση που δεν πάρετε την κάρτα του πολίτη, γιατί άμα την πάρετε, σας χάσαμε. Αν δεν την πάρετε, σας χάσαμε. Τελείωσε. Ναι, το αντίθετο, ναι, μάλλον. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη γενέτειρά μου την Κρήτη. Α, ωραία. Έχω βγει έξω. Δεν είμαι στο Άγιον Όρος, αλλά δεν μπορούσα να έρθω κάτω γιατί θέλαμε να έρθουμε. Σας κυνηγάνε και εκεί στην Κρήτη. Διαβάζαμε σε κάτι στις σελίδες ότι σας διώχνουν. Μας διώχνουν γιατί δεν είναι την αλήθεια που δεν τη λένε. Και η αλήθεια πονάει πολλές φορές. Βλέπετε ότι όταν λες για αγάπες και μιλάς για αγάπες, δεν πονάει τόσο πολύ. Όταν είναι στην αλήθεια όμως, πονάει.
Λοιπόν, έτσι είναι δυστυχώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλή σας νύχτα.